Αμπντούν. Ο Νικουλά είναι μόνος του, του πετά την μπάλα. Ο Ρουμάνος που προσποιείται, καθυστερεί, θα σουτάρει, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 0-1 στο 37 για τον κύριο που σας λέγαμε λίγο νωρίτερα. Τον Μάριους Νικουλάε σε μια έξοχα εκδηλωμένη αντεπίθεση της Σκαβάλας. Της βάσης της οποίας έβαλε ο Αλγερινός ο Αμπντούν. Δείτε πως πετά την μπάλα την κατάλληλη στιγμή στον Νικουλάε. Εκείνος φάνηκε να καθυστερεί, ωστόσο βρήκε τρόπο να φέρει την μπάλα στο αριστερό και να τη στείλει με δύναμη προς την εστία του ΠΑΟΚ για να γράψει το 0-1. Κοντοδήμος, Άνιος Στολτίδης, πυρορίος, έξυπνη πάσα, Νικουλά, 1-0. Ανοίγει το σκορ ο Ρουμάνος. Είναι η πρώτη φορά που τροφοδοτείται σωστά. 1-0 η Καβάλα. Έχασε ο Στολτίδης. Έξυπνη ασίστ για τον Νικουλάε. Παρθενικό γκολ στη Super League για τον Ρουμάνο, ο οποίος συνεργάζεται με το Ρίος, δύο νέα πρόσωπα στο πλήρωμα των αργών αυτών για αυτήν την πορεία προς την Ευρώπη. Αυτός είναι ο στόχος για την Καβάλα. Τώρα. Αλήθεια είναι αυτό. Να δούμε τον Ρίο στο κόρνερ, κεφαλιά, γκολ, 1-1 με τον Νικουλάε. Πάνω που λέγαμε ότι δύσκολα θα κατάφερνε με αυτόν τον τρόπο να απειλήσει η Καβάλα, τελικά με στημένη μπάλα βρίσκει τη λύση και νικάει την άμυνα του Ολυμπιακού και τον Μέγερη. Ο Μάριος Νικουλάε στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 1-1 παγώνοντας προσωρινά το Καραϊσκάκης. Βλέπετε πώς δέχεται τα συγχαρητήρια ο Ρουμάνος. Ήταν εξαιρετική εκτέλεση από τον Ρίος, με αρκετό φάλτσο. Εκεί στην πλάτη του Μοδέστο ο Νικουλάε κέρδισε τους πάντες στον αέρα και έκανε το 1-1 ισοφαρίζοντας, κάνοντας την Καβάλα μόλις την πέμπτη ομάδα που σκοράρει στο Καραϊσκάκη.